Ανάσα σε δεκάδες οικογένειες και παιδιά με ειδικές ανάγκες υπόσχεται να δώσει το νεοσύστατο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑΜΕΑ, που μετά από προσπάθειες ετών ιδρύθηκε και θα λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Παιδιά που είτε έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική ειδική εκπαίδευση, είτε δεν έχουν ενταχθεί σε δομές, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες και να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους. Ποτέ δεν είναι αργά. Ήρθε η στιγμή όπου το όραμα της Δημοτικής Αρχής έγινε πραγματικότητα. Έγιναν πολύ μεγάλες, πρέπει να σας πω, προσπάθειες τόσο στο νομικό και διοικητικό κομμάτι, όσο και στην εξέβρεση κτηρίου κατάλληλο για να στεγάσει μια τέτοια δομή. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να βρεθεί κτίριο κατάλληλο που να πληρεί τις προδιαγραφές, τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στον αύλιο χώρο. Μετά από μεγάλη προσπάθεια βρέθηκε το κτίριο. Το ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία θα στεγαστεί σε κτίριο της Οδού Περιβολίων απέναντι από το Κέντρο Αυτιστικών Παιδιών η Μεγαλόχαρη. Η διαμορφωσή του και η εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού είναι στην τελική ευθεία. Μία ακόμα δομή φροντίδας για τα παιδιά, για τις οικογένειες με προβλήματα. Μία ακόμα ελπίδα χαράς για όλους εκείνους οι οποίοι την έχουν ανάγκη, είτε για να αποκτήσουν τα παιδιά τους κατάλληλες δεξιότητες, είτε ακόμα και οι ίδιοι γονείς λίγο να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας των παιδιών ΑΜΕΑ. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης θα λειτουργήσει με επιστημονικό προσωπικό με ειδικότητες ψυχολόγου, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, νοσηλευτή και βοηθητικού προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό θα απαντήσουμε στην ανάγκη των οικογενειών που δεν έχουν επιλογή απασχόλησης και φροντίδας των παιδιών τους κατά τις πρωινές ώρες, αλλά και σε αυτούς που έχουν ήδη τελειώσει όλες τις βαθμίδες δημόσιας εκπαίδευσης. Κοινή προσπάθεια και μέλημα όλων μας θα είναι η ομαλή ένταξη. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η δημιουργική απασχόληση, αλλά και η χαρά και η διασκέδαση των ωφελούμενων, αλλά και η ενίσχυση και διευκόλυνση συνολικά της οικογένειας. Οι δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ του Δημουχανίων θα περιλαμβάνουν θεατρική αγωγή, μουσικοκινητική, κυπουρική, εκπαιδευτική κουζίνα. Στο κέντρο μας λοιπόν μπορούν να εγγραφούν τώρα παιδιά από 12 ετών και πάνω δωρεάν μέσα του προγράμματος της ΕΕΤΑ, προώθηση και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ και τη χορήγηση του απαραίτητου βάουτσερ στους ενδιαφερόμενους λήγει την ερχόμενη Τρίτη 11 Ιουλίου.